καλημερα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020. Το πρωινό μα vlog βγαίνει λίγο καθυστερημένα λόγω του ότι είναι φρέσκο φρέσκο σημερινό. Κάντε ένα καφέ και ελάτε να μιλήσουμε για το πώ εντοπίζουμε αλλά και τη σημασία τη αντιμετώπιση τη τοξικότητα και του ξεμπροστιάσματο των τοξικών ανθρώπων. Κάντε καφέ, κάνατε, για να έχει συνέχεια και οπτική αυτό το πρωινό vlog με το χθεσινοβραδινό live, το οποίο ήταν επεισοδιακό και εξαιρετικό και θα σας πω και γιατί, όσους δεν έχετε δει το χθεσινοβραδινό live, έχω αφήσει στα μαλλιά την ίδια μπαντάνα για να έχουν οπτική συνέχεια τα δύο βίντεο. Λοιπόν, για όσους δεν έτυχε να το δείτε, χθε το βράδυ, είναι... χθες ήταν Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, δεν είχα έτοιμο vlog για το βράδυ και έφτιαξα, έκανα ένα live. Και σκεφτόμουν, καθόμουν εδώ. Είχα ξυπνήσει από το είναι απόγευμα, την απογευματινή σχέση τα χθε. Ξέρετε, οι ώρε μου είναι λίγο περίεργε. Μπορώ να ξυπνήσω στι 8 το βράδυ. Είδα ότι το βίντεο το οποίο ανέβαζα δεν είχε ανεβεί. Και λέω: Πρέπει να κάνω ένα live. Και την ώρα που προετοιμαζόμουν για να κάνω ένα live, κοιτούσα σχόλια α, κάτω από τα βίντεο τη χθεσινή μέρα. Χθε το πρωί είχα κάνει πάλι live. Ε, το πρωί, αντί vlog. Και είχα βάλει και το απόγευμα ένα βίντεο που σα έδειχνα τον κήπο μου. Πώ, σε ποια φάση βρίσκεται των εργασιών. Γιατί σα έχω πει σε διάφορα lives ότι ασχολούμαι με τον ΚΙΠ αυτέ τις μέρε, αυτή την περίοδο και ότι το βρίσκω πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικό και το μοιράζομαι μαζί σα. Λοιπόν, καθώ κοιτούσα τα σχόλια, είδα ένα σχόλιο το οποίο ήταν ακατάληπτο μεν, δηλαδή ε, η ορθογραφία του και η σύνταξη ήταν. Α, δεν ήταν α, κανονική η ορθογραφία και η σύνταξη, ενώ ήταν δύσκολο να το διαβάσω και το καταλάβω, το οποίο μου έκανε κηχ. Θυμάστε στο βίντεο που έχουμε κάνει, το, την τρίτη νομίζω ήταν βγήκε αυτό το βίντεο, που είναι οδηγητικό vlog, που είναι πώς εντοπίζουμε την τοξικότητα και πώς ενισχύουμε τον gut instinct μας. Το gut instinct μου χτύπησε κόκκινο. Το τοξικό ραντάρ μου χτύπησε κόκκινο. Λέω αυτό το, βίντεο, αυτό το σχόλιο παρόλο που ήταν, δεν ήταν εύκολο να καταλάβεις τι εννοούσε το πρόσωπο που το έγραψε. Λέω αυτό το σχόλιο είναι τοξικό. Και πήρα έμπνευση για να φτιάξω το χθεσινοβραδινό live. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό live, επειδή έγινε στην ουσία μια δειγματική αναπαράσταση του τι γίνεται όταν με το ξεμπρόστιασμα αναγκάζουμε την τοξικότητα από παθητική επιθετικότητα να γίνει ενεργητική επιθετικότητα και πώς είναι αυτό το πράγμα ψυχοθεραπευτικό και πάρα πολύ ανακουφιστικό για την ψυχή μας. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το, το, τον σύνδεσμο του χθεσινοβραδινού live, ώστε όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε. Είναι βραδινό live 24 Ιουνίου 2020. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες να πω για το σχόλιο και τι έγινε κλπ λοιπά, λοιπά Θα το δείτε στο live. Αυτό που όμως α, θέλω να πω σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω πρέπει να βάλουμε στα σώσα αυτό το βίντεο, είναι γιατί πρέπει να ασχολούμαστε όταν νιώθουμε την τοξικότητα. Ε, πολλές φορές όταν παίρνω αφορμή από τοξικότητα για να φτιάξω ένα βίντεο για να φτιάξω μια ανάρτηση για να ξεμπροστιάσω την τοξικότητα ε, όπως το, τα βίντεο που είχα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ένα βίντεο που ήταν ε, απάντηση στους λιγοστούς επικριτές και λοιπά και λοιπά. κάποιοι από εσάς που με αγαπάτε και με χτιμάτε στο κανάλι που είστε πάρα πολλοί είμαστε πάνω από 42.000 συνδρομητές αυτή τη στιγμή ε, μου γράφεται καλόπιστα και το ξέρω ότι είναι καλόπιστα θέκλα μου μην ασχολείσαι με τέτοιους ανθρώπους μην πέφτεις στο επίπεδό τους δείξε ανωτερότητα δεν αξίζει τον κόπο να ξοδεύεις χρόνο για τους ανθρώπους που είναι τοξικοί διαφωνώ με αυτή την άποψη γιατί καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στα 45 μου και μετά από πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν επηρεάζομαι εύκολα από την τοξικότητα την αντιλαμβάνομαι μεν, δεν την αφήνω να με καταβάλει δε. Ε, αν ε, ε, μου, ζη, μου ζητούνταν να μιλήσω για την τοξικότητα πριν 10 χρόνια, θα ήξερα πολύ λίγα πράγματα, γιατί 10 χρόνια πριν ήμουν πολύ πίσω στο να συνειδητοποιήσω τους μηχανισμούς εκείνους με τους οποίους η τοξικότητα κάνει ζημιά στη ψυχή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ε, ένας άνθρωπος που είναι τοξικός, δηλαδή ψυχικά δηλητηριώδης, θα σου κάνει ένα σχόλιο το οποίο θα είναι διφορούμενο. Θα ρίξει την, το δηλητήριο του με τρόπο και καλυμμένα. Θα εκφραστεί με παθητική επιθετικότητα. Όχι ενεργητική επιθετικότητα. Δεν θα σου πει στα ίσα, στα μούτρα, δεν σε γουστάρω. Δεν θέλω να έχω καμιά παρέα μαζί σου. Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνεις και δεν σε θέλω στη ζωή μου. Δεν θα στα πει αυτά. Θα σου κάνει σχόλια διφορούμενα ή θα σε κοιτάξει με έναν τρόπο διφορούμενο, θα κάνει πράξεις διφορούμενες, ούτως ώστε να μπορεί να ξεφύγει. Να μην φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρνητική άποψη για σένα και θέλει να σου κάνει ζημιά. Όπως και έγινε και με το χθεσινό βραδινό σχόλιο, το οποίο θα μπορούσα να το περάσω από πάνω, δεν και ασύνταχτο, δεν είναι εύκολο να βγάλει το νόημα, αλλά τον κάτι στιγμή είπε, πι... Πώ είναι το ραντάρ που ανεβαίνει, 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 πάρω και γίνεται πολύ κόκκινο. Λέει, Κάτι γίνεται εδώ. Δες το. Και για να είμαι ειλικρινή, έψαχνα και αφορμή για να κάνω vlog διαφορετικά. Σε άλλη περίπτωση, που θα χτυπούσε κόκκινο τοξικό ραντάρ, θα έβαζα αυτό το χρήστη σε απόκρυψη και θα τελειώνει η κουβέντα. Όμω έψαχνα αφορμή για να κάνω vlog και ευτυχώ που την πήρα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ χρήσιμο vlog. Επειδή κατά τη διάρκεια του live εκείνου που συζητούσαμε το θέμα. Ε εκείνο το πρόσωπο που είχε κάνει το αρχικό τοξικό σχόλιο εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε κάτω από τα σχόλια γιατί είχα απαντήσει και πήγε να απαντήσει πίσω και τη έγραψα. Αν είναι γυναίκα, όντω που ήταν, γιατί ήταν όνομα προφίλ γυναίκα, αλλά μπορεί και άνδρα. Μα κρύβεται οποιοδήποτε πίσω από αυτό το προφίλ. Έγραψα, έλα στο live. Έλα στο live. Δεν ερχόταν στο live. Μπαίνει ένα άλλο προφίλ, το οποίο πάλι είναι άγνωστο πρώτη φορά το βλέπω, και λέει: Κάνετε bullying. Κάνετε διαδικτυακό bullying τώρα σε αυτό το χρήστη που έχει γράψει Εκείνο το σχόλιο, το διφορούμενο και τον καλείτε στο live για να τον λιντσάρετε τρογοντινά διαδικτυακά. Διαφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν κάναμε bullying. Το να φωνάξει, το να κάνει call out την τοξικότητα, το να ξεμπροστιάσει την τοξικότητα δεν ισοδυναμεί με bullying. Η αντίδραση στον bullying, η αντίδραση στην τοξικότητα δεν είναι τοξικότητα. Είναι άμυνα, υγιής άμυνα. Την οποία χρειάζεται να έχουμε για να προστατεύουμε την ψυχή μας από την αρνητικότητα. Έρχεται εκείνο το πρόσωπο στο live, μετά που είχε γράψει στα σχόλια ε, το πολύ αστείο, γελίο και χάχαχαχα, που του γελάω, αλλά ήταν πολύ προσβλητικό ότι όλοι όσοι είναι στο κανάλι είναι αμόρφωτε, κοινώνεται και δεν ξέρω τι άλλο, τι βλακίε είχε γράψει. Μπαίνει στα σχόλια, γράφει τη γράφει, απαντάω εγώ, ξεμπροστιάζω το πρόσωπο και μετά μου μιλάει έτσι με έναν τρόπο πολύ. Μου γράφει. Χαίστηκα, συγκεκριμένη σύγχρονη για έκφραση για σένα, είσαι μια αποτυχημένη. Και αποκαλύφθηκε. Και εκεί βάλαμε σε απόκρυψη αυτό το πρόσωπο και συνεχίσαμε το live μας. Σήμερα, σε αυτό το vlog, παίρνω την αφορμή για να μιλήσω για τους τοξικούς που δεν είναι στα σχόλια του YouTube. Τους τοξικούς που είναι στη δουλειά μας, στην οικογένεια μας μέσα, μη αυτό είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο στην οικογένεια μας, στο φιλικό μας κύκλο, στον οικογενειακό μα κύκλο, στη γειτονιά μας, οπουδήποτε έχουν οι άνθρωποι συναναστροφές. Είμαι πεπισμένη μετά από 23 χρόνια πείρας ως ψυχολόγος τα 20 εργαζόμουν όπως γνωρίζετε σε γραφείο τα 3 είμαι εδώ στο κανάλι ήμουν στην εκπομπή στην τηλεόραση αλλά πάλι έρχομαι συνεχώς σε επαφή με ανθρώπους και τις ιστορίες τους και με τις ιστορίες των ανθρώπων αυτών είμαι πεπισμένη ότι το πιο ψυχοφθόρο πράγμα για τη ψυχική υγεία ενός ανθρώπου και τη σωματική είναι η τοξικότητα που καταπίνει αμάσητη. Είναι η παθητική επιθετικότητα στην οποία δεν αντιδρά. Η παθητική επιθετικότητα την οποία δεν ξεμπροστιάζει. Η παθητική επιθετικότητα την οποία δεν την α, αντιμετωπίζει. Η παθητική επιθετικότητα και η τοξικότητα την οποία αντιμετωπίζει με ε, υπεροχή, δε τέλος πάντων, με, ε, κρατώντας τη στάση του να είναι υπεράνω. Όχι αγαπημένες μου, όχι αγαπημένοι μου, εάν είμαστε υπεράνω, αυτό που καταφέρνουμε είναι να ρουφούμε, να καταπίνουμε αχώνευτη την τοξικότητα και θα πέσουμε, θα πέσουμε κάτω, θα πέσουμε κάτω, θα χαλάσει η υγεία μας η σωματική και η ψυχική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είμαστε καλά ψυχικά και σωματικά, να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή οι άνθρωποι με τους οποίους συσχετιζόμαστε, εάν έχουν θετική άποψη για μας, αν έχουν θετική, θετική ενέργεια προς εμάς, εάν μας αγαπούν πραγματικά, αν μας εκτιμούν, αν μας συμπαθούν, ή αν είναι παθητικά επιθετικοί και τοξικοί προς εμάς. Εάν έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαρα εναντίον μας, δεν μας βρίζουν ξεκάθαρα, δεν μας δείχνουν την αρνητικότητα τους ξεκάθαρα, έχουν μια παθητική επιθετικότητα, δηλαδή δείχνουν προς τα έξω ότι δεν έχουν κάτι μαζί μας ενώ στην ουσία έχουν, όλη αυτή την αρνητικότητα που μας στέλνουν την προσλαμβάνουμε και την καταπίνουμε και πάμε σε άσχημους χώρους. Έχω μάθει ιστορίες ζωής δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Είναι για μένα σαν, να σας πω, σαν ε, πολύ συνηθισμένο πράγμα να ακούω, για παράδειγμα, παντρεύτηκα μικρή, είχα μία πεθερά η οποία ήταν πολύ τοξική προς εμένα, δεν αντιδρούσα προς την πεθερά μου, πήγαινα να πω κάτι στον άνδρα μου, ο άνδρας μου μου έλεγε «σταμάτα, μην μιλάς, είναι η μάνα μου» και λοιπά και κατάπινα, κατάπινα, κατάπινα και κάποια στιγμή αρρώστησα ψυχικά ή αρρώστησα σωματικά ή έφτασα σε ένα σημείο που δεν μπορούσα άλλο να αντέχω σε εκείνη την κατάσταση ή να ακούω, παντρεύτηκα μια γυναίκα, ένα άντρα για παράδειγμα, και αυτή η γυναίκα δεν μιλούσε. Αυτή η γυναίκα δεν έκανε παράπονα. Αυτή η γυναίκα κατέβαζε μούτρα. Αυτή η γυναίκα δεν μου είχε πει ποτέ ένα αρνητικό λόγο. Όμω πολύ συχνά ήταν μου τρωμένη, πολύ συχνά ήταν αποξενωμένη από μένα, πολύ συχνά δεν είχαμε οικειότητα. Και κατέληξα, ξέρω εγώ, στα 40 μου, στα 50 μου, στα 35 μου, γιατί έχει παντρευτεί και πολύ μικρή. Να μην, ανα, να μην αναγνωρίζω τον εαυτό μου, να έχω καταλήξει στο ποτό, για παράδειγμα, ή να ασχολούμαι με πράγματα με τα οποία δεν θα ασχολούμαι αν ήμουν καλά ψυχικά, ξέρω εγώ, με εθισμούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι κοινό τόπος για εμάς τους ψυχολόγους, ότι όταν ένας άνθρωπος δεν αντιμετωπίζει θαραλέα την όποια τοξικότητα, βλάπτεται ψυχικά και σωματικά. Πώς αντιμετωπίζουμε την τοξικότητα, την ξεμπροστιάζουμε... Δίνουμε feedback σε αυτό που μας τη δίνει. Λέμε τώρα έχεις μούτρα. Γιατί έχεις μούτρα. Δεν έχω τίποτα. Κάτι έχεις. Ου είσαι τρελός, είσαι τρελή, κάνεις σενάρια με το μυαλό σου. Όχι δεν κάνω σενάρια με το μυαλό μου. Το νιώθω, τον κάτι instinct μου, μου το λέει ότι κάτι έχεις. Πες μου τι έχεις. Προκαλέστε συζήτηση. Πατήστε ε, τα κουμπιά που γνωρίζετε πώς θα ενεργοποιήσουν τον άλλον ώστε να μπει σε συζήτηση. Και κάντε αυτή τη συζήτηση να ξεκαθαρίζει υπόθεση, να ξεκαθαρίζει κουβέντα. Αν οι φίλοι μα είναι πραγματικά φίλοι μα. Αν ο άνδρα μα μας, μας αγαπά πραγματικά είναι μαζί μα για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αν η γυναίκα μα μας γουστάρει ή είναι μαζί μα γιατί έχουμε χρήματα, για παράδειγμα. Ή αν ο συνεργάτη μα έχει καλή γνώμη για μα ή δεν έχει καλή γνώμη για μα. Α καθαρίσουμε τον αέρα γύρω μα. Να ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα διορθώσουμε εμεί του άλλου που έχουν θέματα και βγάζουν τοξικότητα. Τον εαυτό μα μόνο μπορούμε να διορθώσουμε. Αλλά για να μπορέσουμε να εστιαστούμε στη δική μα τοξικότητα, γιατί όπω είπα και χθε το βράδυ στο live, και εμεί ήδη πολλέ φορέ προκαλούμε τοξικότητα στον ίδιο μα τον εαυτό με το αυτοσαμποτάρισμα. Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δική μα την τοξικότητα μέσω ψυχοθεραπείας και μέσω πνευματικού αγώνα και να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε ω άνθρωποι, πρέπει να καθαρίσουμε τον αέρα από οποιαδήποτε τοξικότητα δεν είναι δική μα και οποιαδήποτε αρνητικότητα δεν είναι δική μα. Δεν θα αλλάξουμε του άλλου. Η χθεσινοβραδινή κυρία που έγραψε το σχόλιο δεν πιστεύω να αλλάξει μετά από αυτό το vlog. Απίθανο το βρίσκω μετά από αυτό το live. Καμία σχέση. Όμω, αν έστω και ένα άνθρωπο που παρακολούθησε χθε το βράδυ το live κατάλαβε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ξεσκεπάζουμε το ποιόν των άλλων ανθρώπων και τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων και να του φέρνουμε στο σημείο να μιλάνε ανοιχτά για το πώ νιώθουν, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη απελευθέρωση. Τη ψυχή μα, τη ενέργεια μα, του συναισθήματο μα, να είναι τα πράγματα όπω φαίνονται. Μάλλον να φαίνονται τα πράγματα όπω είναι. Γιατί στην περίπτωση τη τοξικότητα και τη παθητική ενεργετικότητα, τα πράγματα είναι αρνητικά, αλλά φαίνονται θετικά ή ουδέτερα. Οπότε, αγαπημένοι μου, αγαπημένε μου, δεν είναι κακό πράγμα να ασχολούμαστε με την τοξικότητα που έρχεται προ το πρόσωπο μα. Αντιθέτω, είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίζουμε τις υποθέσεις μας στη ζωή μας. Να σταματήσουμε να καταπίνουμε αμάσιτη την αρνητικότητα ανθρώπων οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι ο λόγο του, δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το θέμα του. Αντί να αντιμετωπίσουν του δικού του εσωτερικού δαίμονες, του ξερνάνε πάνω μα. Να σταματήσουμε να είμαστε θύματα. Να σταματήσουμε να πέφτουμε στην παγίδα του υπεράνω. Εγώ είμαι υπεράνω και είμαι ευγενικό και είμαι ανθρωπιστή και είμαι καλό χριστιανό και είμαι θρήσκο και είμαι το ένα και με το άλλο και συγχωρώ του άλλου. Ποιο σα είπε ότι αν ξεμπροστιάσουμε τον τοξικό άνθρωπο, τον βλάπτουμε. Δεν τον βλάπτουμε. Μπορεί να τον ωφελήσουμε αν έχει διάθεση να μάθει, μπορεί και όχι, αλλά προστατεύουμε τον εαυτό μα, ο οποίο εαυτό μα είναι ο πρώτο άνθρωπο. Για, για του θρήσκου μιλάω τώρα. Που ο Θεό μα έχει εμπιστευτεί να προστατεύσουμε. Εάν ξεμπροστιάζουμε τους τοξικούς, τότε δίνουμε στον εαυτό μας χώρο να αναπνεύσει και χρόνο για να κάνουμε ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό μας. Δεν λέω να λιντσάρουμε τους τοξικούς, δεν λέω να τους κακοποιήσουμε, δεν λέω να τους εξυβρίσουμε. Σε καμία περίπτωση. Δείτε το live το βραδινό, δείτε πόσο ατάραχοι ήμουν. Δείτε πόσο ατάραχοι ήμουν την ώρα που αποκαλύφθηκε η τοξικότητα. Την ώρα που μου έγραψε, χέστηκα για σένα, είσαι μια αποτυχημένη κλπ. Και και δεν θυμώνω καθόλου. Δεν κουνιέται καν το φρύδι μου. Καθόλου. Γιατί εκείνη την ώρα που αποκαλύπτεται η τοξικότητα, εκείνη την ώρα που φαίνεται το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου που είναι απέναντί σου, πλέον δεν είναι επικίνδυνο για σένα. Επικίνδυνη για εμά η τοξικότητα είναι όταν την καταπίνουμε αμάσιτη. Επικίνδυνη για εμά η τοξικότητα είναι ότι δεν την αντιμετωπίζουμε. Όταν δεν έχουμε το θάρρο να την ξεμπροστιάσουμε. Όταν ξεγυμνοθεί η τοξικότητα, τότε χάνει τη δύναμή της απέναντί μας. Γιατί όταν ο άλλος ανοίξει το στόμα του και μας εξυβρίσει, ανοίξει το στόμα του και μιλήσει άσχημα για μας, ανοίξει το στόμα του και δείξει τα πραγματικά του κίνητρα και τις πραγματικές του σκέψεις για το πρόσωπο μας, τότε πλέον πάβει αμφιβολία. Μήπως έκανα λάθος, μήπως δεν είναι καλά που με έχει ενημερώσει τον κατ' ίνστικτ μου, ε, μήπως αδικό αυτόν τον άνθρωπο που τον έχω αποκλείσει από το κανάλι. Όχι, δεν αδικείται κανένα ξεμπροστιάστε τους τοξικούς και στην περίπτωση που πάμε να ξεμπροστιάσουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι τοξικός, αλλά νομίζουμε πως είναι τοξικός, η αντίδρασή του δεν θα είναι χέστηκα για σένα, μπλα μπλα μπλα, η αντίδρασή του δεν θα είναι λυπάμαι, λυπάμαι που αυτό που είπα ή αυτό που έκανα σε έχει στενοχωρήσει, αλλά να το συζητήσουμε σοβαρά. Ξεμπρόστιασμα στους τοξικούς. Όταν τους ξεμπροστιάζεις, χάνουν τη δύναμή τους πάνω σου. Η μεγαλύτερη δύναμη που έχουν οι τοξικοί άνθρωποι πάνω στου άλλου είναι η κρυφή, καλυμμένη επιθετικότητα. Η παθητική επιθετικότητα με την οποία δηλητηριάζουν τι ψυχέ των ανθρώπων γύρω του. Καμία ανοχή, μηδενική ανοχή, ξεμπρόστιασμα κατευθείαν. Αυτή είναι η άποψή μου. Σα καλημερίζω. Και είναι η τελευταία πέμπτη σήμερα που έχουμε δύο vlogs. Είπαμε από τις 1η Ιουλίου, που νομίζω 1η Ιουλίου πρέπει να πέφτει Τετάρτη, δεν είναι. Ναι. Τετάρτη είναι 1η Ιουλίου, από 1η Ιουλίου θα έχουμε ένα βλόκτη μέρα, το οποίο ε, ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει τι ώρα θα βγαίνει. Στην καρτέλα κοινότητα τρέχει το poll, να κοιτάξω, η δημοσκόπηση, να κοιτάξω λίγο τώρα σε ποιο σημείο είμαστε στη δημοσκόπηση στην καρτέλα κοινότητα, που σας έχω εξηγήσει ότι από 1η Ιουλίου που ξεκινώ γράψιμο θα έχουμε ένα βλόκτη μέρα και σας έχω ρωτήσει να ψηφίσετε τι ώρα να βγαίνει εκείνο το ένα vlog. Τώρα να δω που είναι το... Λοιπόν, είναι 35% 11 το πρωί, 17% 4 το απόγευμα και 48% 8 το βράδυ. Έχω ψηφίσει 1200 πρόσωπα μέχρι τώρα. Εάν θέλετε να, να ψηφίσετε θα πάτε στην καρτέλα κοινότητα και θα βρείτε... Θα πάτε κάτω-κάτω στι αναρτήσει. Είναι μετά από την. πριν από την ανάρτηση που είχα κάνει τη μέρα του πατέρα με τον πατέρα μου. Άμα μπείτε στην κοινότητα και κάνετε scroll down, θα το βρείτε. Ε, θα μπορούσα να το κοινοποιήσω ξανά. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν. Ε, από 1η Ιουλίου θα έχουμε ένα vlog τη μέρα. Όμω live θα κάνουμε, οπότε έχουμε όρεξη. Και ωραία live αυτό που μα πατήχε το βράδυ. Πολύ ωραίο. Σα στέλνω την αγάπη μου. Καλημέρα.